CY της Τράπεζας Κύπρου και το Κέντρο Προσφοράς και Αγάπης Άγιος Χριστόφορος. Αναχώρησε σήμερα για την Αντιόχεια το πρώτο φορτίο με φάρμακα από την Κύπρο. Ενώ αύριο από το αεροδρόμιο Λάρνακας αναμένεται να αναχωρήσει και το πρώτο πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας για τους σεισμόπληκτους της Συρίας. Η Συλλογή της Ανθρωπιστικής Βοήθειας αποτελεί πρωτοβουλία του Γραφείου του Επιτρόπου του Πολίτη, του Δικτύου Support CY της Τράπεζας Κύπρου και του Κέντρου Προσφοράς και Αγάπης Άγιος Χριστόφορος. Μια συλλογική προσπάθεια μέσα από την οποία εξοπλισμός, ανθρωπιστική βοήθεια θα σταλεί αεροπορικός στο Λίβανο και στη συνέχεια το Πατριαρχείο Αντιοχίας και Πάσης Ανατολής θα παραλάβει όλο αυτό τον εξοπλισμό που αποστέλλεται και θα τον παραδώσει, θα τον διανέμει στους σεισμόπληκτους όπως γνωρίζουν εκείνοι καλύτερα. Τα είδη που έχουν συλλεγεί και θα αποσταλούν αύριο στους σεισμόπληκτους της Συρίας αποτελούν προσφορά 12 εταιριών που συμμετέχουν στο δίκτυο του Support CY, μέλος του οποίου είναι και ο Αντένα. Από είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα τα οποία μας έχουν πει ότι είναι προτεραιότητα, κουβέρτες και ρούχα, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αν σκεφτούμε και τις θερμοκρασίες που επικρατούν εκεί. Φεύγουν και ηλεκτρογεννήτριες για να βοηθήσουν σε κάποιες περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Το φορτίο με την ανθρωπιστική βοήθεια που συλλέγει από εθελοντές, σχολεία, οργανωμένα σύνολα και εταιρείες με τη βοήθεια του ΚΕΠΑ Άγιος Χριστόφορος θα αποσταλεί με πτήση της Cyprus Airways. Να πούμε ότι η Κύπρος μπορεί να είναι ένα μικρό νησί, αλλά έχει ανθρώπους με πολύ μεγάλη καρδιά και έχουν βοηθήσει όλοι σε αυτή την πρωτοβουλία και την προσπάθεια. Στο πρώτο φορτίο με 10 τόνους φαρμάκων από τη Μετοχεμή περιλαμβάνονται και εκατοντάδες κυβότια με παιδικές τροφές, οι οποίες παραδόθηκαν χάρη στη συμβολή της εταιρείας Πετρολίνα. Today we have a special flight, totally dedicated to medication, and tomorrow, as you see here in the background, we've got 3.5 tons of goods that people have brought together and great charity, which we'll put on our aircraft and bring to Beirut. Μέχρι αύριο είναι σε εξέλιξη και η Συλλογή Ανθρωπιστικής Βοήθειας με τη συνεργασία της Πολιτικής Άμυνας του Ερυθρού Σταυρού και του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία θα αποσταλεί στη Συρία και την Τουρκία από το λιμάνι Λεμεσού μέσω διαδρομών που θα υποδείξει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας.